Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας η Χριστίνα Γκάσια. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Σήμερα, 27 λοιπόν, Μαρτίου. Να ζήσουν οι ηθοποιοί που μας φέρνουν το φως κλπ. Και πρώτα, πριν να πάμε σε αυτό που μας έχεις ετοιμάσει, να δούμε και στις εισηγήσεις για θέατρο και όχι μόνο, μας έχεις αυτή τη βδομάδα. Και να σου κάνουμε έτσι μια σημείωση και όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, γιατί είναι και στα παρασκήνια πολλοί, είναι και στα φώτα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι. Εννοούσα όλους, ναι. Και οι θέατες μαζί. Λοιπόν, τρέχουμε, μου λένε τώρα από το κοντρόλ τη. Η Gen Z τα ζωγραφεί, λοιπόν. Είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στις 7.30 στο παλιό Ξηδάδικο στη Λεμεσό. Μια εκδήλωση από το βιβλιοτρόπιο για να δούμε πώς πεζογραφεί η Gen Z, αυτή η νέα γενιά που έχει γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία και είναι και όλη η ζωή της μέσα στην τεχνολογία. Premier 4 είναι από την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε δύο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λατσών αύριο στις 8.30 και την μεθαύριο την Παρασκευή στις 8.30 επίσης στο Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό. Mm-hmm. Και είναι η συνεργασία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου με δύο εξαιρέτους Γάλλους καλλιτέχνες για να παρουσιάζουν έργα Γάλλων συνθετών του ρομαντισμού. Follow the Music είναι η πρωτοβουλία του Λάρνακα 2030, η οποία πρωτοβουλία μας παίρνει σε διάφορες άλλες περιοχές της Λάρνακας, στο Κίτι αυτή τη φορά. Θα ανακαλύψουμε πού ακριβώς είναι αυτό, ακολουθώντας τα στοιχεία των μουσικών. Η μουσική αυτή τη φορά είναι η βιολίστρια Ειρήνη Χατζησοφοκλέους, μαζί με την ατμοσφαιρική pop και rock μουσική των Ear Worm, δηλαδή του Αντώνη Κουμπάρη και του Κωνσταντίνου Λεμέσιου. 29 Μαρτίου στις 8 στο Κίτι. Και παρακάτω είναι το Bodies We Fall For, το είδαμε σε ρεπορτάζ. Είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα, η προσβασιμότητα στον έρωτα. Είναι μια παράσταση. Μια παράσταση, ναι. Άλλη μια παράσταση στη Λάρνακα. Προηγουμένως ήταν στην Παρασκευή. Στις 8.30 στο θέατρο Σκάλα. Και μετά έχουμε εικαστικά. Είναι το Cityscapes, Mindscapes, Escapes. Κατάφερα και το είπα. 29 Μαρτίου είναι τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα στο Lumière Contemporary Art Gallery. Μέχρι την 1η Ιουνίου είναι γλυπτά έργα που έχει να κάνει από όταν αντιλαμβάνεσαι με τον τόπο και λίγο πώς μας ορίζει ο τόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα μου, σε χαιρετώ. Ηθοποιός. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας, θα πει ο Κάρολος Κουν. Παγκόσμια ημέρα θέατρου. Μια μέρα που όπως και το ίδιο το θέατρο γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο πόλεμος και η τέχνη είναι αντίθετα. Όπως ακριβώς ο πόλεμος και η ειρήνη είναι αντίθετα. Είναι τόσο απλό. Η τέχνη είναι η ειρήνη. Και αυτό είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου 2024 από τον νορβηγό συγγραφέα, μεταφραστή και θεατρικό συγγραφέα Γιόν Φώσε και αποδίδει στα ελληνικά ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαρνάβας Κυριαζής. Τι είναι όμως θέατρο και τι το κάνει τόσο πολύτιμο? Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «θέομαι», που σημαίνει «βλέπω», «παρατηρώ». Κατά τον Τριανταφυλλίδη, θέατρο θα πει η δραματική τέχνη που, ακολουθώντας ορισμένες συμβάσεις, αναπαριστάνει μπροστά σε κοινό μια σειρά γεγονότων με τη χρησιμοποίηση ανθρώπων ηθοποιών που μιλούν και δρούν. Είναι όμως μόνο αυτό? Καταδικασμένος να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, ο άνθρωπος εφήβρε το θέατρο, θα πει ο Γάλλος ηθοποιός Λουί Ζουβέτ. Και για την Αμερικανίδα χορογράφο Μάρθα Γκράχαμ, το θέατρο είναι ρήμα παρά ουσιαστικό. Μια δράση παρά ένα μέρος. Είναι η αγάπη βάτος, παντή χυμάνα και πλεχτής μέσα στις αγκαθιές του. Δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, θα φύγεις λαβωμένος. Είναι η αγάπη... Άλασα. Θάλασσα. Που γλυκοκυματίζει. Ναι. Εκφράζει έρωτες, επαναστάσεις, αγώνες πολιτικούς και κοινωνικούς, ανησυχίες προσωπικές και συλλογικές. Επαφίεται, μπλέκεται και ανθίζει μέσα σε όλες τις υπόλοιπες μορφές τέχνης με έναν μόνο σκοπό. Να μετακινήσει. Κάποια σώματα κινούνται μπροστά σε άλλα σώματα για να τα κινητοποιήσουν, θα πει ο Γάλλος δραματουργός Ζαν Ρασίν. Και θα εξηγήσει επίσης ότι το πραγματικό πρέπει να γίνει μυθοπλαστικό για να γίνει αντικείμενο σκέψης. Η σκηνή, η πλατεία και ανάμεσά τους ένας διάβλος μοναδικής επικοινωνίας.
μιας επικοινωνίας εφήμερης όπως η φύση του θεάτρου, μα και ικανή να κρατήσει για πάντα, για όσο ο θεατής επιλέξει να κρατήσει στη θύμησή του. Η ηθοποιία έχει να κάνει με πολύ λεπτά συναισθήματα. Δεν βάζεις μια μάσκα. Κάθε φορά που ένας ηθοποιός παίζει, δεν κρύβεται. Εκθέτει τον εαυτό του, λέει η Γαλλίδα ηθοποιός Ζαν Μωρό. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μέσω του θεάτρου ο θεατής καθαίρεται και απαλλάσσεται από το άγχος της καθημερινότητας. Άλλωστε, όπως είπε ο Μπρέχτ, το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όμως να αλλάξει τους θεατές. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.